3 Απριλίου 1963, στάδιο Καραϊσκάκη, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Λεύσκη Σόφιας στον πρώτο τελικό του Βαλκανικού Κυπέλου. Βαλκανικό Κύπελο που είχε κύρος, γιατί παίζαν οι δεύτεροι αθλητές. Και μην ξεχνάμε ότι εκείνη την εποχή το βαλκανικό ποδόσφαιρο, γιουγκοσλαβικό, βουλγαρικό, ρουμανικό, ήταν πολύ καλύτερο από το δικό μας. Εδώ θα δούμε τους αρχηγούς, είδαμε μάλλον τους αρχηγούς. Αυτός είναι ο συνάδελφος, ο πολύ μεγάλος συνάδελφος, ο Νίκος Ογκούμας της Αθλητικής Ιχούς, που δείχνει με το χέρι. Όπου τον είδα μετά τόσα χρόνια. Είδαμε λοιπόν πιο πριν τον Κώστα Πολυφωνίου να ανταλλάσσει λάβαρα με τον αρχηγό της Λεύσκη, τον Ασόφ. Το παιχνίδι ξεκινάει. Ο Ολυμπιακός μπαίνει δυνατά από το ξεκίνημα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πάντα στηριζόταν στην άμυνά του σε τέτοια παιχνίδια, σοβαρό τσαναξί, δυνατό και επιθετικό πλέσα, Στεφανάκο Βράχο, και σε αυτό το παιχνίδι έπαιζε ο Μίλησης αριστερά αντί του Σημαντήρη. Είναι 3 μήνες μετά τον αγώνα με την Ντούκλα. Μπράβο, ναι. Εδώ διώχνουν οι Βουλγαροί αμυντικοί. Και εδώ φαίνεται ακόμα περισσότερο. Αυτός ήταν ο Γρηγοριάδης που προσπάθησε προηγουμένως, ο Παύλος. Απαραίτητος και λόγω της τέχνης του. Να τον πάλι τον βλέπουμε τον Παύλο. Και μεταβίβαζε καταπληκτικά. Εδώ είναι ο Μπέσης. Αυτός είναι ο Μπέσης, ο οποίος πρόσεξε να δεις τι γρήγορος είναι. Και πρόσεξε πώς στέκεται. Στέκεται μετά τέτοιο τζατζάρισμα. Καλός παίκτης. Αυτός Σέρσιος είναι ο 9. Αυτός είναι ο Μπαρμπαλιάς, ο Πότης. Και επειδή οι παλιοί Ολυμπιακοί το θυμώνται, είναι ο καλύτερος παίκτης από τους Μπέμπιδες, στη θρηλυκή εκείνη ομάδα που δημιούργησε ο Ολυμπιακός από νεαρά παιδιά. Θρηλυκή ομάδα αυτή. Οι Μπέμπιδες. Καταρχήν οι Μπέμπιδες παίζανε προαγώνων και γέμισε το γήπεδο για να τους δει. Και πολλοί από αυτούς παίξαν στην πρώτη ομάδα. Ο Πλέσας, ο Μίλησης, ο Καπατσόρης, ο Μπαρμπαλιάς. Πολλοί, πολλοί, πολλοί. Πάντως ο Μπέσφερ εδώ είδαμε να κάνει τη σέντρα παριστερά και τις ωραίες τρύπες από αριστερά, προερχόταν από την προοδευτική, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, βεβαίως, από την προοδευτική, και ήταν ένα πολύ σεμνό, σοβαρό παιδί. Έπαιζε μπάλα, πώς το λένε, με ψυχή αλλά και τέχνη. Πολύ καλός. Ο Παύλος το βλέπει στον Γρηγοριάδη. Σε πόσες είναι συνέχεια αυτό που λέμε το μυαλό. Αυτός είναι ο Πότης ο Μπαρμπαλιάς. Έχει πολύ ωραία μεταβίβαση αυτός ο παίκτης. Και ήταν και γρήγορος, έτσι. Ήταν στο του Θουμάζου, ας πούμε. Ήταν. Ωραίοι παίκτες. Εδώ πάλι ο Μπέσης. Ο διευθυντής ο Μπράνκο από την Γιουγκοσλαβία. Ξέρεις τι αξία έχουν, φάουλ. Πέτρο, αυτές οι σκηνές. Είναι καταπληκτικό ότι μπορείς έστω και να δεις αυτές λίγο τις φυσιογνωμίες. Και αυτός είναι ο τεράστιος Γιώργος Σιδέρης. Για τον Γιώργο τον Σιδέρη δεν έχω πει πολλά πράγματα και πρέπει να πω ότι υπήρξε ένα τάγκ. Ένας παίκτης που και σήμερα να έπαιζε θα μπορούσε να κάνει τις άμυνες να χρειάζονται συνεχώς καταπραϊντικά για να μπορέσουν να τον αντιμετωπίσουν. Φοβερό. Μια τεράστια δύναμη, αλλά πρόσεχε και τέχνη. Φοβερό κοντρόλ, δύναμη και εκπληκτική πάσα, έτσι. Και πλασέ. Ο Σιδέρης πλασέ σε τελείωνε. Δυστυχώς για τον Ολυμπιακό δεν θα καταλήξει η γκολ αυτή η φάση. Ο Γιώργος ο Σιδέρης ήταν κυνηγός που τον σταματούσε μόνο με φάουλ. Αλήθεια, πόσο άτυχοι είναι οι σημερινοί οπαδοί που δεν μπορούσαν να δουν τέτοιους παίχτες. Τεράστιοι ποδοσφαιριστές και μην ξεχνάμε ότι παίξανε κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, γήπεδα όπως τα βλέπουμε, προπονήσεις λίγες. Επειδή υπήρχαν πολλές διαφορές. Λεφτά ελάχιστα. Του τότε με το τώρα. Πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να παίξουν κάποιοι από αυτούς τους παίκτες στο σημερινό ποδόσφαιρο? Επειδή ο Σιδέρης για παράδειγμα. Βάζεστε ερώτηση η οποία γίνεται συνεχώς σε όλες τις κουβέντες. Εγώ λέω ένα πράγμα. Το ποδόσφαιρο έχει εξελιχθεί. Έχει γίνει πιο γρήγορο, έχει γίνει πιο τεχνικό, έχει γίνει πιο δύσκολο. Αλλά αυτοί οι παίκτες μπορεί να παίζανε αργότερο ρυθμό και αργότερο ποδόσφαιρο. Τεχνικά όμως ήταν τεράστια ταλέντα. Αν λοιπόν είχαν και την υποδομή της φυσικής κατάστασης που έχουν οι σημερινοί, όχι μόνο παίζανε, παραπέζανε. Και ήταν πολύ ψηλά μάλιστα. Κοίταξε τώρα τραυματισμό. Το βλέπω και ανατριχιάζω. Δηλαδή, όταν πέσει κανένας κάτω, εκείνη την εποχή, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Εδώ το πλασέ του Πλέσα, ο οποίος έχει προωθήσει σε αυτή τη φάση, περάσει λίγο out. Πάντα να θυμάσαι, Πέτρο, ότι η μπακ του Ολυμπιακού από Ροσίδη ήταν όλοι επιθετικοί. Μετά ήρθε ο Πλέσας επιθετικός, ήρθε ο Γιάννης ο Γκαϊταρίδης μετά επιθετικός. Δηλαδή εννοούμε ότι είχαν καθιερώσει το λεγόμενο επιθετικό μπακ εκείνης εποχής. Δεκαετία 60 έτσι. Εδώ βλέπουμε τον Βούλγαρο αμυντικό, τον Μανόλοφ, ο οποίος θα χτυπήσει το χέρι. Θα πάει στο νοσοκομείο αμέσως μετά από εδώ. Είδες λοιπόν,
δεν ήξερα τη φάση, δεν τη θυμόμουν. Είδε ένα, λίγο πέφτει σε γονατά κάταγμα, θυμάμαι. Μπορεί να ήταν. Είναι το 27ο λεπτό και θες θα πάρει ο Στριτζάνοφ. Εδώ ήταν... βλέπουμε και το ασθενοφόρο, τρομακτική σκηνή. Κοίτα πως ήταν το ασθενοφόρο, ε. Δεν σου θυμίζει παλιά ελληνική ταινία. Φοβερό. Όπως είδαμε και πίσω ακριβώς στις εξέδρες που χτίστηκαν. Εκεί πέρα είχε όρθιους. Έτσι το κάνανε το Καραϊσκάκι εκείνη την εποχή. Σε εκείνο το σημείο ήταν όρθιοι. Και είχαν φτιάξει εξέδρα, χτίσανε εξέδρα. Είπα ότι σε αυτό το μάτσο έπαιξε ο Μίλησης, αντί του Σημαντήρη αριστερά. Τον είδαμε προηγουμένως λίγο. Κοίταξε να δεις πόσο δύσκολο είναι η μπάλα. Ο Μίμης ο Πλέσας είναι πάλι, ο οποίος γέμισε. Όχι ο Πλέσας, γέμισε. Είχε εδώ, εδώ είναι το γκολ. Το γκολ, ναι. Είναι το γέμισμα, ο Σιδέρης εδώ εκπληκτική πιστεύω έχει επιλογή. Το goalkeeper. Ναι, εκπληκτική επιλογή. Ο goalkeeper πιστεύω ότι περίμενε θα κάνει το shoot. Αυτός έκανε, πήρε την μπάλα με το κεφάλι και έκανε το 1-0. Πολύ μεγάλο γκολ του Σιδέρη αυτό. Γιατί ο Σιδέρης εκτός των άλλων ήταν και οξυδερκής, είχε μυαλό ξηράφι. Νομίζω ότι πρέπει να σκέφτηκε τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα πιο πριν από τον goalkeeper. Τον Αλεξάνδρο. Καταπληκτικό γκολ. Ο οποίος τραυματίστηκε λίγο σε αυτή τη φάση, αλλά δεν ήταν κάτι σοβαρό. Είναι και πολύ ωραία παλιά μπροστά, έτσι. Σε αυτό το παιχνίδι έπαιξε και ένας ακόμη μπέμπης. Ο Γρυπαίος. Οι παλιοί θα το θυμούνται. Καλός παίκτης. Καλός παίκτης. Δεν ήταν βέβαια της κλάσης του Μπαρμπαλιά. Βλέπω ότι τα παιχνίδια εκείνη την εποχή γινόντουσαν μεσημέρι, δεν υπήρχαν προβολής. Από ό,τι θυμάμαι, η πρώτη προβολής ήταν στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, όπου γινόντουσαν και πολλά παιχνίδια βραδινά. Όπως έπαιξε ο Ολυμπιακός με τη Σάντος, με πάρα πολλές ομάδες. Και πολλά χρόνια μετά του Καραϊσκάκη είχε προβολής. Το ημίχρονο τελειώνει. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 1-0 με τον γκολ του Σιδέρη από το 28 λεπτό. Θα βγουν οι φιστικάδες τώρα, θα βγουν όλοι αυτοί που πουλούσαν παστέλια, ο Ματσεντάλες και άλλοι, γραφικοί τύποι της εξέδρας, οι οποίοι, ξέρεις, γεμίζαν αυτό το διάστημα. Εδώ ο Φακός επιχειρεί να εντοπίσει σε προσωπικότητες εποχής. Είδαμε κάποιους. Εσείς όπως πάντα οι δημοσιογράφοι κοντά στους πάγκους, αν δεν κάνω λάθος. Εμείς είχαμε δύο επιλογές εκείνα τα χρόνια. Ή στους πάγκους εννοώ τέρμα εξέδρα, ή καμιά φορά σε ορισμένα μάτς, όχι τόσο εθνικής πρώτης, στους πάγκους του αγώνα μέσα. Μας βάζανε οι γυμνασίαρχοι και λέγανε εδώ θα κάτσουν οι δημοσιογράφοι. Δεν υπήρχαν πολλές εξέδρες. Τρέχατε να προλάβετε θέση. Δηλαδή πηγαίνετε πολύ νωρίς στο γήπεδο. Εμείς καταρχήν, ας πούμε, Φερρυππίνη, στα ντέρμπι πηγαίναμε τρεις ώρες πιο μπροστά, τέσσερις. Στα διεθνή παιχνίδια, καταρχήν δεν ξέραμε τι θα πει μεσημεριανό φαγητό. Το είχαμε ξεχάσει. Και όταν βλέπουμε κανένα σάντουιτς, νομίζαμε ότι είναι πεντεσπάνι. Πάλι εδώ συνεργασία ο Γρηγοριάδη Μπαρμπαλιά. Και εδώ ένα σουτ του Γιώργου Σιδέρη. Πέρασε λίγο out. Λες και είναι τσιμέντο κάτω, έτσι. Κοίταξε, επειδή έχω παίξει ποδόσφαιρο, έχω παίξει ποδόσφαιρο και σε τέτοια γήπεδα, ελάχιστα πρόλαβα το χορτάρι. Σε βεβαιώ ένα πράγμα, ότι θέλεις διπλή προσπάθεια. Άσε τον κίνδυνο. Είναι και το θέμα του κοντρόλ. Δεν είναι εύκολο το κοντρόλ της μπάλας. Πάντως οι τακουνιές και οι περίτεχνες ενέργειες δεν έλειπαν. Όχι βέβαια δεν έλειπαν. Αντίθετα, παίκτες όπως βλέπουμε τον Παύλο τον Γρηγοριάδη με το νούμερο 10 ήταν παίκτες οι οποίοι μιλούσαν στην μπάλα. Είχαν μια συνομιλία ερωτική με την μπάλα. Πολυχρονίου ήταν πάλι. Πολυχρονίου. Δύναμη στο κέντρο. Κοίτα, ο Πολυχρονίου ήταν αυτό που λέμε η ψυχή. Ο Γρηγοριάδης ήταν η τέχνη. Ο Σιδέρης ήταν το τάγκ. Α, λίγο έλειψε εδώ, το πρόσεξες. Λίγο ακόμα και θα πετύχει ο Ολυμπιακός στο δεύτερο του γκολ. Φυσιογνωμή της εποχής δείχνει, φευγαλέα. Αν γνωρίσουμε κάποιους ακόμη θα τους πούμε βεβαίως. Εδώ οι Βούλγαροι χάνουν ακόμα μια ευκαιρία. Κοίταξε, καλή ομάδα, έτσι. Το βουλγαρικό ποδόσφαιρο εκείνη την εποχή ήταν καλύτερο από το δικό μας. Εδώ ακόμα μια ευκαιρία, ο Γιώργος Σιδέρης ανατραπεί, αλλά ο διαιτητής απειπέζεται. Εμείς, Πέτρο, μάθαμε πολύ μπάλα από τους Γιουγκοσλάβους. Όταν ερχόταν εδώ η Βοηβοντίνα, ο Ερυθρός Αστέρας, βλέπαμε εκπληκτικούς παίκτες. Εδώ μια ακόμα παλιά του Γρηγοριάδη προς το Σιδέρη, βγήκε ο τερματοφύλακας, ο Αλεξάνδρος. Αλλά αν προσέχεις εδώ, αν δεν κάνω λάθος, είναι δεύτερο ημίχρονο. Είναι δεύτερο ημίχρονο. Είδαμε τον Αριστίδη Παπάζογλου που αντικατέστησε το Σάβα. Ο Ολυμπιακός ψάχνει ένα δεύτερο γκολ. Κοίταξε τώρα εδώ τι έγινε. Δηλαδή δεν θέλω να το περιγράφω, σου μιλάω ειλικρινά.
Γιατί λένε καμιά φορά για τους παίκτες εκείνης εποχής, μα ήταν κολοσσοί και μόνο ότι είχαν αντίπαλο αυτό το γήπεδο. Αντιλαμβάνεται κανένα. Εδώ θαυμάστε κύριο Σιδέρη. Είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως. Δεν είναι απλά ένας διευθυντικός, ένα τάγκ. Είναι ένας παίκτης με φινέτσα, ένας παίκτης που ξέρει να κόβει την μπάλα, να έχει τρίπλα εκπληκτική. Κοίταξε πώς την κόβει. Ορμητικός. Τάκ, εδώ κοίταξε. Με κοφτή τρίπλα. Το τάγκ πώς ελύσεται. Ένα τάγκ που ελύσεται. Ακόμα μία τρίπλα και πάσα με το εξωτερικό δεξί. Εκπληκτική φάση. Και νομίζω από αριστερά έρχεται ο Αριστίδης. Ο Αριστίδης. Ο Αριστίδης, ναι. Μπράβο. Και μισή αναλογία. Αλλά ο γκολκίπερ, είδες, τα μεγάλοι τερματοφύλακες. Και εκείνη την εποχή γενικά είχε μεγάλους τερματοφύλακες στο ποδόσφαιρο. Το παιχνίδι τελειώνει. Ο Ολυμπιακός νικά με 1-0. Οι οπαδοί πανηγυρίζουν. Ο Γιώργος Σιδέρης δέχεται τα συγχαρητήρια κάποιων από τους οπαδούς. Έτσι ήταν. Όλοι χαιρόντουσαν γιατί μιλάμε για πρώτη νίκη στον πρώτο τελικό, έτσι, του Βαλκανικού κυπέλου. Ακολούθησαν ακόμα δύο παιχνίδια, το 0-1 στη Βουλγαρία και το 1-0 στην Κωνσταντινούπολη, με το οποίο ο Ολυμπιακός με εκείνο τον γκολ του Στεφανάκου κατέκτησε το Βαλκανικό κύπελο. Και θυμάμαι την υποδοχή που είχε γίνει όταν επέστρεψαν την Κωνσταντινούπολη, ήταν εκπληκτική. Ήταν ευκαιρία να διαδηλώσει ο κόσμος τη χαρά του.